Βασίλη, η ΑΕΛ μετά από πολύ καιρό δείχνει καλύτερο πρόσωπο και αρχίζει να παίρνει αποτελέσματα. Ναι, είναι σημαντικό το ότι επιστρέψαμε στις επιτυχίες. Κάναμε δύο νίκες και βλέπουμε το μέλλον με πιο πολύ αισιοδοξία. Πήραμε πιο πολύ ψυχολογία, αυτοπεποίθηση και βλέπουμε το μέλλον πιο καθαρά. Πώς το βιώσατε εσείς οι ποδοσφαιριστές στο διάστημα όπου η ομάδα πάλευε να επιστρέψει στα καλά αποτελέσματα? Πώς το πέρασατε? Εντάξει, ήταν αρκετά δύσκολο. Θεωρώ ότι προσπαθούσαμε και δεν παίρναμε καθόλου αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Η ΑΕΛ πρέπει να βρίσκεται εκεί που της αξίζει και δεν είμαστε στη θέση την οποία αξίζουμε. Αυτό το διάστημα ήταν πολύ δύσκολο για μας. Η ψυχολογία μας ήταν στα πολύ χαμηλά. Θεωρώ όμως ότι τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση και βλέπουμε μπροστά με πιο πολύ αισιοδοξία. Σίγουρα υπάρχει ακόμα η πίεση και θα υπάρχει, αλλά παίζεται πιο ελεύθερα και με καλύτερη ψυχολογία, όπως είπες. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται. Πώς το σχολιάζεις? Σίγουρα τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, όπως είπα και πριν. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε το ίδιο και καλύτερα για να έρχονται τα αποτελέσματα που θέλουμε και να παίζουμε και καλό ποδόσφαιρο. Ομολογουμένως, η χρονιά δεν έχει κυλήσει όπως θα την σχεδιάζαμε από την αρχή. Έχετε βάλει κάποιο στόχο από εδώ και μπρος? Ο στόχος μας είναι, όπως μας λέει και ο προπονητής, παιχνίδι με παιχνίδι, να το βλέπουμε το κάθε ένα ξεχωριστά, να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και θέλουμε να κερδίζουμε. Πώς κρίνεις τη δική σου απόδοση? Θεωρώ ότι προσπαθώ όσο μπορώ καθημερινά στις προπονήσεις. Μπορώ και εγώ και όλα τα παιδιά να δώσουμε κάτι παραπάνω για το καλό της ομάδας. Θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε ακόμα πολλά παραπάνω στην ομάδα και εγώ προσωπικά και τα υπόλοιπα παιδιά. Έγινε μια συζήτηση όταν αγωνίστηκες αριστερό εξτρέμ, όμως είναι μια θέση που έχεις ξαναπαίξει, σωστά? Έχω ξαναγωνιστεί στο αριστερό άκρο. Ναι, δεν είναι φυσική μου θέση, όμως όπου μου πει ο προπονητής να μπω να παίξω, θα το πράξω και χωρίς αμφιβολία θα μπω και να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Είναι η ΑΕΛ ικανή αυτή τη στιγμή να πετύχει κάτι καλό στο πρωτάθλημα φέτος? Εντάξει, η χρονιά όπως τη σχεδιάσαμε δεν πήγε όπως είπαμε και πριν. Μπορούμε, όπως είπα, να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει αυτό, όμως πρέπει να συνεχίσουμε τη συνέχεια στις νίκες και να παίρνουμε τα θετικά αποτελέσματα που θέλουμε. Κυριακή, επόμενος αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ μέσα στην έδρα μας. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα ντέρπι. Πρέπει να βγάλουμε το πάθος το οποίο πρέπει να βγάλουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είναι το ΑΠΟΕΛ ένας πολύ καλός αντίπαλος. Όμως παίζουμε στην έδρα μας και οφείλουμε να προστατεύσουμε το σπίτι μας. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο της ομάδας που αγωνιά για αυτόν τον αγώνα. Εντάξει, τον κόσμο της ομάδας τα είπα πολλές φορές, μας λείπει. Δίνει πολύ δύναμη στην ομάδα. Τους θέλουμε κοντά μας και θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε χαρά την Κυριακή.